Πήγε στο καλό ο Ερντογάν και ερχόμαστε σιγά σιγά με τον κύριο Τσαγκάρη, την κυρία Κλήτου, τον κύριο Ρωμανιά, να δούμε την οικονομική πλευρά των θεμάτων. Και στο άλλο πεδίο είναι ο κύριος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Είναι ο κύριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε κύριε Λαζαρίδη. Καλημέρα. Η κυρία Βρίνα εκπροσωπεί πάρα πολύ κόσμο εδώ. Διότι εκτός από τις οικογένειες που εκπροσωπείτε, με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, με πέντε παιδιά, εκπροσωπείτε την άποψη της ελληνικής οικογένειας. Πάντα ο κύριος Κάντας είναι μαζί μας με τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Γιατί έχουμε μέτρα και το 18 και το 19 και το 20, ψηφισμένα μέτρα. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί. Κανείς δεν ξέρει τι μελιγενέστε. Και όπως έλεγε και ο κύριος Λιαργόβας πριν από λίγη ώρα και οι οικονομολόγοι μας, δυστυχώς τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο κόσμο, κύριε Τσαγκάρη, μόνο τον απλό κόσμο. Ναι, δεν είχαμε πάει μπροστά και γυρνάμε πίσω. Είναι από το 2010 αυτή η ταμειολογιστική συμφωνία με τους δανειστές, έναντι ενός χρέους για το οποίο κανείς δεν μας λέει από τους θεσμούς ότι είναι βιώσιμο. Είναι για να το κουβεντιάσουμε στο μέλλον κι αυτό. Υπάρχει βέβαια μια πολιτική εξέλιξη στην Ευρώπη την οποία δεν πρέπει να υποτιμάμε και η κυβέρνηση επενδύει πολύ σε αυτό. Είδαμε και χθες τον κύριο Τζεντιλόνι με τις δηλώσεις του. Ας τον Τζεντιλόνι τώρα και να δούμε τα δικά μας εδώ. Δεν την οδηγούμε. Αυτά εδώ είναι τα χρήσιμα. Ακούστε, δεν την οδηγούμε. Ακούστε, γιατί όλο οι ξένοι στηρίζουν και στηρίζουν και όλο φόρους τρώμε στο κεφάλι. Εγώ δεν φοβάμαι τις κουβέντες, ναι. Ούτε έχω ταμπού με την οικονομική θεωρία. Είπες φόρους προηγουμένως. Φόροι, ναι, εφόσον έχεις μια κεντρική πολιτική επιλογή. Την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Έτσι. Πρέπει να σε ενδιαφέρει τι συμβαίνει και στην Ευρώπη. Ναι, αλλά στα δύσκολα δεν ψήφισα. Όταν ο Τράγκη έκοβε τη χρηματοδότηση τη χώρα, ναι. Χωρίς λόγο. Ναι. Δεν τον είδα. Είπε ο Τσίπρας στο δεύτερη αξιολόγηση ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα αν δεν πάρω QE και χρέος. Και τελικά. Και μην ξεχνάτε όμως, ναι. Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω το συνήγορο του κυρίου Τσίπρα. Μην ξεχνάτε όμως και την τεράστια πίεση. Κλείσε τώρα την αξιολόγηση, καταστρέφει τη χώρα. Άρα. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι, ναι. Δεν ακούω από πουθενά εναλλακτική φωνή για τη Δευτέρα το πρωί. Πάμε λοιπόν. Οι νόμοι καταργούνται με νόμους, κυρία Αυτιά. Σαφής. Ο παραλογισμός που περιέγραψε πολύ σωστά ο κύριος Λιαργόβας, ο οποίος είναι από το 2010, φτάσαμε στο 2017, και δεν μας λέει κανείς πότε τελειώνει. Είστε σαφείς. Πότε θα τελειώσουν οι έκτακτοι μνημονιακοί φόροι που μονιμοποιήθηκαν, εφόσον η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια. Ακριβώς. Είναι πολύ συγκεκριμένο το είστε ερώτημα. Απόλυτα σαφείς. Και εν τω σαφείς, μεταξύ ο κόσμος αλλά... εξαντλείται, Γιώργο, διότι από το 10 στο 17 δεν είναι μια απλή μετάβαση στον χρόνο. Είναι σωρευτικός ο πόνος. Πάμε στον κύριο, για να δω τον κύριο Κάντα. Να δω τον κύριο Κάντα, ο οποίος μας λέει το εξής. Είμαστε σε φόρους μισθούς συντάξεις το 18. Τι χάνουν εργαζόμενοι συνταξιούχοι και επαγγελματίες. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας ακούσουμε εδώ τι παίρνετε το 2018. Δηλαδή σε ποιον αυξάνεται το εισόδημα, σε ποιον μειώνεται ο φόρος, σε ποιον αυξάνεται η σύνταξη. Κύριε Κάντα, είπατε ότι σας έδωσαν κάποια χρήματα πίσω από το φόρο υγείας, αυτό τον παράνομο φόρο, αλλά δεν ήταν όλα τα χρήματα. Και διαμαρτυρηθήκατε έντονα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλατε. Για μια ακόμα φορά είπα ότι το Υπουργείο Εργασίας ψεύδεται. Όπως ξέρετε, με την εισφορά υπέρ υγείας που μας έχουν υποβάλει, που σε, ναι, κανένα μέρος του κόσμου δεν πληρώνουν 6% οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι για την εισφορά πληρώνουν 400 εκατομμύρια το χρόνο, το μήνα, ή 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, τον οποίο εμείς το συντηρούμε. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και έπρεπε να τηρήσει το νόμο 4387 του Κατρούγκαλου και να μου γυρίσει τα παράνομα παρακρατηθέντα από 38 του 2010, που ήταν περίπου κοντά στα 1000 ευρώ. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας και ξεχνάει να μου αφαιρέσει την εισφορά αλληλεγγύης από το 38-63 του 2010, που ήταν περίπου ένα 10%. Αυτό το ξεχνάει. Με συνέπεια, όλοι οι συνταξιούχοι να πάρουμε το επίδομα μειωμένο σαφής, κατά 40%. Σαφής. Θέλω να δω τον Γιώργο το Ρωμανιά και να πάω στην κυρία Βρίνα. Κυρία Βρίνα, έχω πάρα πολλά παράπονα. Δηλαδή πρέπει να είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν το επίδομα λόγω αγκυλώσεων. Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι, αμαία, και άνθρωποι άνεργοι. Δηλαδή αν δεν το πάει μέρισμα, στα αμαία. Το μέρισμα, λέτε. Το μέρισμα, το κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή ένα πολύ ωραίο μέτρο να ενισχυθούν κάποιοι άνθρωποι
σκοντάφτη σε μια απίστευτη γραφειοκρατία. Είσαι φιλοξενούμενος. Δεν είμαι φιλοξενούμενος. Ήμουνα τότε. Δεν ήμουνα τότε. Ζητάνε από ανθρώπους που έχουν 100%. Αν ακούει κάποιος εκεί στο Υπουργείο, αν ακούτε, τυφλός 100% του ζητάτε να έχει μεροκάματα. Τρελαθήκαμε. Σε λίγο θα του πείτε αν έβαγε σε ένα διάδρομο να κάνεις αγώνες ταχύτητος και γυμναστική. Κύριε Αυρίνα, τι σημαίνει? Η αλήθεια είναι ότι με το κοινωνικό μέρισμα υπάρχει μια κοροϊδία. Δηλαδή. Και με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε και χθες επίσημα το Υπουργείο, μιλάω. Παρακαλώ. Ανακοίνωσε ότι στα 2.300 άτομα που έχουν κάνει περίπου αιτήσεις. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια, ναι. Εκατομμύρια. Μόνο το 1.280 εκατομμύρια θα μπορέσει να πάρει ένα ποσό. Δηλαδή έχει φτάσει ήδη στα 672 εκατομμύρια να έχουν διανεμηθεί. 570 επίσημα, λέει το Υπουργείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ένα. Δεύτερον, μιλάμε για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες. Θεωρείται τεκμήριο το τρίτο παιδί? Θεωρείται τεκμήριο όταν έχεις πάνω από 5 παιδιά? Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή. Η ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε απόγνωση, σε μια απόλυτη αγωνία και κατάθλιψη. Εάν δεν έρχονται το πάρουν τα αμαία, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Τα αμαία οι άνεργοι και των χαμηλών εισοδημάτων. Οι άνεργοι έχουν καταντήσει. Μάλιστα. Η μισή χώρα σαφής. Είναι άνεργη. Μιλάμε για τα μέτρα του 18, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έρχεται σε φόρους, μισθούς, συντάξεις το 18, δηλαδή σε ολόκληρη την κοινωνία, διότι έχουμε και αύξηση φορών, κύριε Ρωμανιά. Κοίταξε, μεγάλη αύξηση φορών σε επαγγελματίες, όχι σε αυτό που σας λέω. Ναι, ναι. Επαγγελματίες, επιστήμονες και τους υπόλοιπους. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι φόροι, δεν είναι μόνο η μειώση των συντάξεων στην τριετία, είναι και οι αυξήσεις φορών. Θα βγει ο κόσμος. Παρουσιάζεται το φαινόμενο. Παρακαλώ. Να έρχονται πλέον, να είναι υποχρεωμένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ναι, να πληρώσουν ασφαλιστική εισφορά επί της ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν πληρώσει τρέλα το προηγούμενο χρόνο. Είναι τρέλα. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Σκάντας ότι εκτός από το νόμο 3863, ναι, που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει και ο νόμος 3865 που εξίσου και εκεί υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης. Είναι για το δημόσιο τομέα. Αλλά θέλω να προσθέσω δύο πράγματα ακόμα. Ένα το πράγμα. Ένα, σε δύο. Ένα πράγμα. Εντάξει. Το είναι το εξής. Επειδή παρακολουθώ επί 40 χρόνια τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ναι, δεν θυμάμαι ποτέ, τι, να υπήρχε στην Ελλάδα σωματείο χειρών. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να δημιουργούν συνδικάτο, να, ναι, δημιουργούν συνδικάτο οι χείρες για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ έχω ομιλία τώρα την Παρασκευή, πάλι στις 15 του μηνός, στην Πάτρα, ναι, ειδικά για το θέμα των χειρών, που θα το επεκτείνω βέβαια. Έτσι. Και σε κάθε συγκέντρωση που πραγματοποιείται, μαζεύονται 1000 άτομα. Πρόκειται δηλαδή για ένα φαινόμενο που απαντά από μόνο του στις κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν θέλω να προσθέσω για να τίποτα πάμε άλλο. Για να πάμε σιγά σιγά. Θέλω το εξής. Οι δανειστές λένε θα τα εφαρμόσετε, θέλετε, δεν θέλετε τα μέτρα αυτά. Διάβασα στην Καθημερινή την προηγούμενη Κυριακή, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη, ο Ψήλας διαμαρτύρεται ότι οι πολιτικοί δεν μιλήσαν ακόμα. Άμα δεν ακούσεις πρώτα την κοινωνία, τι να πεις, έτσι δεν είναι? Δεν είναι σωστό να ακούσουμε την κοινωνία πρώτα? Κύριοι πολιτικοί, δεν ψηφίζουν τα τουβάρια, ούτε τον Bloomberg. Ο κόσμος ψηφίζει. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε περισσότερο. Μια αντιπροσωπευτική διάσταση είναι αυτή. Δεν είναι όλη η κοινωνία, γιατί δα λίγο παραπάνω γκρίνια από αυτή να αντιλαμβάνομαι. Να χαίρεστε όταν γκρινιάζει ο κόσμος. Εντάξει, όχι, δεν χαίρομαι. Γιατί υποδεικνύει. Δεν μ' αρέσει η διασπορά της μιζέριας, δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι, αλλά ένα πω τώρα, εσύ δεν είσαι τίτλο τώρα. Χάνεται από 1 εκατομμύριο. Πόσοι το παίρνουν, πόσοι δεν το παίρνουν. Πού βγαίνει αυτό το νούμερο? Από 2.600 ένα 100 μόνο. Επίσημα στοιχεία. Τελειώνει στις 15 του μήνα. Μπράβο. Και εκεί θα κάνουμε τον απολογισμό. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής το 42% το πήραν. Εκεί υπάρχει αυτό το λάθος, ναι, εκεί δεν υπάρχει. Υπουργός σου είπε ότι θα πάρουν 1.000 κοκκίνες στα 500. Ένα λεπτό. Κυρία, δυστυχώς. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν βγήκα να πω ότι θα πάρουν 1.000 κοκκίνες. Υπουργός σου βγήκε και το πες. Έτσι, είπε 1.000. Ναι, αλλά εδώ πέρα πάει να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Πιο πολύ να είναι η αρνητική φόρτιση παρά να δούμε και τη θετική διάσταση. Λόγω ότι εκατομμύρια συμπαθούν. Είπαμε σωστό το μέτρο. Είπαμε σωστό το μέτρο. Ναι, αλλά βγαίνει ο πρώτος κύριος, ο κύριος Σκάντας, και λέει δεν είναι αυτό, είναι το άλλο κτλ. Δεν είπατε. Αυτό από προηγούμενη κυβέρνηση
Εμείς το διορθώσαμε, το δίνουμε πίσω. Κάντε και κάτι άλλο να διορθωθεί. Εντάξει, να τελειώσει. Να διορθώσουμε. Πάμε στα αυτό θέματα που λέτε τώρα. Για τα ΑΜΕΑ, ας πούμε. Ναι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δείτε το, αλλά είναι δεν περιμένετε από την τηλεόραση να σας πει τα λάθη. Όχι, δεν περιμένω από την τηλεόραση. Έχω την πρώτη μέρα. Θα το είχατε λύσει από την πρώτη μέρα, αν ήταν. Άκουσα την κυρία Φωτίου. Κυρία Βρίνα, θα το είχατε λύσει από την πρώτη μέρα. Τρεις εβδομάδες το συζητάμε εδώ. Τρεις εβδομάδες, πάει εβδομάδες. Άρα, κύριε Ζαχαριάδη, παίρνουμε την πρώτη είδηση. Ότι θα κοιτάξετε τις τελευταίες πέντε μέρες. Το έχει πει η κυρία Αμέα και... από την πρώτη στιγμή. Είναι μου το είπε και μέρα την προηγούμενη Κυριακή και ακόμα υπάρχει το θέμα. Λοιπόν. Ναι, αλλά δεν λύθηκε. Κοιτάμε να το διορθώσουμε. Πόσε πέντε μέρες. Θα το καλεί σε μια ώρα. Σε τρεις μέρες. Λύστε, κύριε, για να σας κάνουμε εσάς. Όχι, δεν θέλω, δεν γουστάρω. Θα είχα πάει. Θα είχα πάει. Πες μου, Γιώργο Ρωμανιά, σε πόση ώρα θα λυνόταν το θέμα των Αμέα. Σε δύο λεπτά και εμείς μπορούμε μια εβδομάδα. Των ανέργων. Την Τρίτη τελειώνει η προθεσμία. 12 του μηνός. Άρα είμαστε τώρα. Ένα βήμα πριν. Το λύνουμε, το λύνουμε, το λύνουμε. Χαίρομαι πολύ. Να σας πω γιατί δεν λύνετε. Γιατί δεν λύνετε. Το είπε η Κερδοπούλου το πρωί, γιατί δεν λύνετε. Γιατί είναι 750 κυρία Αυτιά προς διανομή. Ναι. Δεν είναι άπειρα. Α, αν βρεθούν περισσότεροι αναξιοπαθούντες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν μπαίνει τέτοια διάσταση. Πώς δεν μπαίνει τέτοια διάσταση. Θα δώσετε παραπάνω. Ιδίως για τα ΑΜΕΑ. Θα δώσετε παραπάνω. Θα δώσετε παραπάνω. 670. Ελάτε, 670 δόθηκαν. Εγώ δεν σας κάνω κριτική, κύριε Ζαχαριάδη. Μάλλον λέω. Λέω όμως ότι αν οι δεν είχατε μετρήσει οι ειδικές κατηγορίες ΑΜΕΑ που δεν έχουν ένσημα στη ζωή τους είναι πολύ λίγοι στον αριθμό και στο τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα σχεδόν σας λέω δεν επηρεάζει. Δεν θα ξεφύγει το νούμερο. Κάτι άλλο πρακτικό, αυτό κύριε είναι... Ζαχαριάδη. Εφόσον σε δύο μέρες λίγη προθεσμία και ένας πολύ μεγάλος αριθμός θεωρητικά δικαιούχων είναι εκτός της διαδικασίας. Θα δώσετε παράταση στην υποβολή των ετοιμάτων σαν κυβέρνηση. Δεν είναι καθήλυνα αρμόδιος. Πρέπει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Έχει ανοίξει. Πάμε στον κύριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, έχουμε αυτή την εικόνα τώρα, έτσι, διότι επίσημη... Αυτό το σούπερ μπορείτε να το διορθώσετε. Μόνο το, γιατί αφού είναι τα στοιχεία δικά σου είναι. Μα είναι ανατίθηκαν τα στοιχεία, δεν τα δες. Μα δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Θα σου κάνω εγώ ενημέρωση. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Θα σου κάνω εγώ... Ναι, δεν αλλά έχει μέχρι τελειώσει. Τώρα. Μέχρι τώρα είναι. Μέχρι τώρα. Δεν θες να σου πω μέχρι τώρα. Δεν μου λες, όταν βλέπεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κερδίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1, θες να σου πω το τελικό αποτέλεσμα. Μα δεν είναι Παναθηναϊκός. Αυτό μου ζητάς τώρα. Έλα τώρα. Και είσαι και καλό παιδί. Άστο τώρα. Μα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πόλεμος γίνεται για 200 ευρώ. Εγώ είμαι ενάντια στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Μάλιστα. Και λοιπόν, στην αντίληψη κυρία Βρίνα, ότι είναι 2-1. Η πρότασή σας είναι να το λύσουν ετάχιστα, έτσι δεν είναι. Χθες. Α, μπράβο, ναι. Αλλά πες το. Χθες έπρεπε να τυλιχθεί. Ελάτε κύριε Λαζαρίδη. Παρακαλώ. Ειδικά με τα ΑΜΕΑ. Ελάτε κύριε Λαζαρίδη. Κάτι πρέπει να γίνει. Καταρχήν, κύριε Αυτιά, θέλω να τονίσω κάτι και να διαφωνήσω με τον κύριο Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη. Δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Ζαχαριάδη. Είμαστε, θα είσαι και με τον κύριο Ζαχαριάδη, αλλά θέλω πρώτα να το σχολιάσω. Θέλω να το αφήσω σχολίαστο αυτό. Είπατε, κύριε Τσαγκάρη, δεν πήγαμε μπροστά και γυρίσαμε πίσω. Η αλήθεια, κύριε Τσαγκάρη, είναι ότι η χώρα το 2014 έβγαινε από την κρίση και σίγουρα η κατάσταση η σημερινή δεν έχει καμία σχέση με το τότε. Και ξέρετε γιατί το λέω, είναι, κύριε Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη, σ' άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Τα μέτρα του 18, παιδιά. Πάμε. Ελάτε κύριε Λαζαρίδη. Ξέρετε γιατί. Γιατί τότε η χώρα θα έβγαινε από την κρίση και δεν θα είχαμε ένα τρίτο μνημόνιο. Δεν θα κόζει στη χώρα η περήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα Βαρουφάη Καμένου 100 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα μέτρα τώρα. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα μέτρα. Μάλιστα. Το 2010. Εγώ πάντως αναφέρθηκα, κυρία Λαζαρίδη, στους φόρους. Από το 2010 δεν έχει κλείσει ούτε μία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε και φόρους. Κύριε Λαζαρίδη, 18, 19 και 20 έχουμε μέτρα. Ένα λεπτό. Έχουμε μέτρα. Έχουμε ψηφισμένα μέτρα. Τι θα κάνετε για αυτό το πράγμα εσείς. Το 2019 και το 2020. Και αυτό είναι και μία απάντηση στην κυβέρνηση, η οποία μας λέει ότι τον Αύγουστο του 2018 βγαίνουμε από τα μνημόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Όταν έχεις μέτρα ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019 και το 2020 με την μείωση των συντάξεων, μία ακόμη μείωση των συντάξεων. Κύριε Αυτιά, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Και με τη μείωση του αφορολόγιου του, την 1η-1η του 2020. Εσείς τι θα κάνετε. 20. Θα φέρετε ανάπτυξη για να το ανακαιτήσετε. Θα μειώσετε φόρους για να συμπληρώσετε το χαμένο εισόδημα. Θα σας απαντήσω. Εμείς καταρχήν είμαστε ένα σοβαρό κόμμα. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ να λέμε θα σκίσουμε τα μνημόνια. Έχει η χώρα ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όμως, τους στόχους τους δημοσιονομικούς, πώς θα τους πετύχεις, είναι δικιά σου υπόθεση και όχι υπόθεση των δανειστών.
Απαντώ λοιπόν των βαρών στους πολίτες, κύριε Κλήτου, θα κύριε Λαζαρίδη, ναι. Υπάρχει μια πρόταση, γιατί βεβαίως, αυτό που νοιάζει στον κόσμο είναι αυτή η πρόταση, να τον ελαφρύνουμε. Άκουγα πριν από λίγες μέρες. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αυτιά, από την έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2016, είχε τονίσει ότι ο στόχος μας είναι η μείωση των φόρων. Σας θυμίζω, μέσα στη διετία, 30% μείωση του ένφια. Μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 29% στο 20%. Μείωση του μερίσματος από το 15% στο 5%. Ταυτόχρονα θέλουμε μείωση των δημοσίων δαπανών, των δαπανών του δημοσίου, και επιπλέον θα επενδύσουμε σε ένα καλύτερο δημόσιο, όλα αυτά, λειτουργικό λεφτά, και αποτελεσματικό. Τι σημαίνουν όλα αυτά, ένα λεπτό. Κύριε, όλα αυτά σημαίνουν ένα ποσό που θα αντικαταστήσει την αύξηση των φόρων που έχουν ψηφίσει τώρα και τη μείωση των συντάξεων. Ξέρετε, κύριε Αυτιά, ότι οτιδήποτε καταθέτουμε είναι απολύτως κοστολογημένο. Επίσης, με εμπροστοβαρείς μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις που θα φέρουν χιλιάδες δουλειές, παράδειγμα, δεν θα καθυστερούσαμε την επένδυση στο ελληνικό, κύριε Αυτιά, ούτε θα διακινδυνεύαμε την επένδυση στις κουριές. Θα πετύχουμε να φέρουμε και νέες επενδύσεις. Εσείς λοιπόν και λέτε επιπλέον, το εξής. Ένα λεπτό, να το καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Αυτιά, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Να το ολοκληρώσω και ελάτε, θα ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, μην το απλώνουμε πολύ. Δεν το απλώνουμε καθόλου. Ελάτε. Αλλά πρέπει και εγώ να πω τις θέσεις της Δημοκρατίας. Ελάτε. Λοιπόν, επίσης, με βάση αυτές τις εμπροστοβαρείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις αποκρατικοποιήσεις, θα συζητήσουμε με τους πιστωτές μας την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 3,5% που έχει δεσμεύσει αυτή η κυβέρνηση μέχρι το 2023 στο 2%. Αυτό που είχε πει δηλαδή ο Μητσοτάκης στο ΣΕΒ θα το φέρει στη Βεντουλέσκο ή θα του πει βεβαίως, από το 3,5% πάνω στο 2%. Σας εξηγώ όμως πώς, κύριε Αυτιά. Όχι σε μια λογική που μας έλεγε το 2014 ο Τσίπρας, σας αφέρω 12 δις παροχές και μας έφερε 15 δισεκατομμύρια φόρους. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριοι, εμείς έχουμε εμπροστοβαρείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προχωράμε λοιπόν, τις αποκρατικοποιήσεις μια εδώ. Και θέλουμε μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Γιατί ξέρετε, κύριε Αυτιά, το 1,5% θα μας δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό χώρο 2,7-2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πάνε στη μείωση των φόρων, κύριε Αυτιά. Άρα λοιπόν, λέτε εσείς. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τους φτωχούς φτωχότερους όπως το κάνει εξής. Ο κύριος Τσίπρας ο κύριος με την Πέτσας, παροχή επιδομάτων. Ένα λεπτό. Κύριε Λαζαρίδη, να εξηγήσω κάτι. Ελάτε, κύριε Ζαχαρίδη, αυτό θα σας ρωτήσω τώρα. Το έκανα και εγώ στο Πανεπιστήμιο. Λέγα, δώστε μου το λόγο, ενώ τον είχα πάρει ήδη. Λοιπόν, είναι το κόλπο, το γνωστό. Γι' αυτό πήγατε μπροστά. Ναι, καλά. Λοιπόν, καλά. Πάμε παρακάτω. Καλά. Τι λέει ο αγαπητός κύριος Λαζαρίδης και ο κύριος Ζαχαριάδης. Ο Λαζαρίδης λέει το εξής από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το 22% το πρώτο κατόφλι του φόρου θα το πάω στο 9%. Μας το είχε πει ο Πέτσας εδώ, μας το είπε και ο Βρούτσης. Αυτό το 22% όταν γίνεται 9% έχει κάποια μείωση φόρου. Αυτή η μείωση φόρου θα αντικαταστήσει την μείωση των συντάξεων που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, ο λόγος σε εσάς. Για να πάω και στους εμπόρους. Αν κατάλαβα καλά, ελάτε. Ο κύριος Λαζαρίδης μας είπε ότι όλη αυτή η φορολογική πολιτική που εξαγγέλει η Νέα Δημοκρατία και περιέχει ελαφρύνσεις είναι υπό την αίρεση της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Δεν καταλάβατε καλά, κύριε Ζαχαριάδη. Ένα λεπτό, δεν καταλάβατε καλά. Δεν κατάλαβα καλά. Δεν καταλάβατε καλά. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω. Δεν γίνει λοιπόν αυτό. Όχι, δεν είναι έτσι. Εάν δεν γίνει αυτό, να ολοκληρώσει. Εάν δεν γίνει αυτό, η δημοσιονομική επιβάρυνση που δεν καταλαβαίνω από πού θα βρει το δημοσιονομικό χώρο η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 4 δις. Εμείς κάναμε μια επισκόπηση δαπανών στο Υπουργείο Οικονομικών με ευθύνη του κυρίου Χουλιαράκη και βρήκαμε ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι περίπου στα 320 εκατομμύρια. Αυτό είναι περίπου στο 8% των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Που σημαίνει τι? Άρα, ή δεν λέει την αλήθεια και για άλλη μία φορά και η Νέα Δημοκρατία τάζει χωρίς να υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες. Το έχουμε δει από όλα τα κόμματα στο παρελθόν. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαχαριάδη. Εντάξει, μα δεν ιδρυθήκατε κι αυτές, κύριε Λαζαρίδη. Μην ξεχνάμε. Εντάξει, τώρα τα ζάπια δεν ήταν πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τα ζάπια. Ναι, θα σα απαντήσω. Θέλετε να πάμε στη δεκαετία του 2000. Πώς μπήκε η χώρα, πώς έφτασε στα μνημόνια και στη χωροκοπία τα ελλείμματα. Εσείς λέγατε να βγούμε τα μνημόνια και θα τα σκίσετε. Εμείς κυβερνάγαμε το 2000. Εσείς το λέγατε αυτό. Δεν λέγατε θα σκίσετε τα μνημόνια. Δεν λέγατε θα μειώσετε. Δεν σας διέκοψα. Εντάξει. Λέω λοιπόν, ή υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος ή υπάρχει κρυφή ατζέντα με τη μείωση των δαπανών. Και εγώ ρωτάω γιατί μπαίνουμε σε προϋπολογισμό ποιους κωδικούς και από πού. Λοιπόν, εάν είναι μισθή, κύριε, συντάξη, κοινωνικό κράτος,
ύψους περικοπών 4 δις, προκειμένου να γίνουν αυτές τις εξαγγελίες. Πάω σε πόρους, πάω στο κέντρο. Ποια είναι η διαφορά, κύριε Αυτιά, και κλείνω με αυτό. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Εμείς θέλουμε να μειωθεί η φορολογία. Ναι, γιατί το κάνετε. Και ταυτόχρονα. Μα γιατί δεν το κάνεις. Και ταυτόχρονα. Γιατί δεν το κάνεις σε αυτή τη φάση. Ένα λεπτό, γιατί δεν το κάνεις τώρα. Να πω ένα λεπτό, κύριε Αυτιά. Γιατί δεν το κάνεις τώρα. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, να πω τι θέλω τώρα. Ναι, είπες θέλω. Άλλο θέλω και άλλο μπορώ. Εντάξει, τίποτα. Και εγώ θέλω να γίνω ο Τζόρνταν, να βάζω καλάθι από τα 50 μέτρα. Ξεκινήστε να παράτε καμιά βόλη και θα δούμε. Α, έτσι είναι η πολιτική, άμα πει. Όχι, το μπάσκετ είναι έτσι. Λοιπόν. Επειδή θέλετε να γίνετε ο Τζόρνταν. Λοιπόν, λέω θα ήθελα να γίνω ο Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ να γίνω ο Τζόρνταν. Για πολλούς λόγους. Να δούμε. Μέχρι Playmaker, καλά τα πάμε. Λέω, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στους εμπόρους ένα λεπτό. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, ότι θέλουμε να το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε. Άμα το κατάλαβα, όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι χρειάζεται μείωση της φορολογίας χωρίς να καταστρέψουμε το κοινωνικό κράτος που έχει απομείνει και χρειάζεται να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος το οποίο είναι σε αντιστολή. Για ποιο κοινωνικό κράτος μιλάτε τώρα? Για ποιο κοινωνικό κράτος μιλάτε? Όχι, διαλύσετε. Το λέω και σε εσάς τους πέντε που όλοι μαζί με διακόπτετε. Ναι, αλλά και εσείς ποιο ρωτάτε, κυρία Αβρίνα και κυρία Λαζάρη και κυρία Κλήτου και κυρία Αυτιά, όλοι μαζί εμένα για να απαντήσω. Μα το λέτε σε ποιον το λέτε, σε εμάς ή σε ποιον? Να απαντήσει. Για ποιο κοινωνικό κράτος μιλάτε? Αν σταματήσετε να ρωτάτε και οι πέντε. Να απαντήσει. Κύριε Ζαχαριάδη. Να τελειώσετε κάποια στιγμή, κύριε Ζαχαριάδη. Να τελειώσετε. Καμία δύσκολη θέση. Η μόνη δυσκολία που έχω είναι να. Η μόνη δυσκολία που βγάλατε έχω. Βγάλατε ένα πρωτογενές πλεόνασμα για επικοινωνιακούς λόγους και δεν μπορείτε να το μοιράσετε, κύριε Ζαχαριάδη. Δεν το βγάλαμε δεν για επικοινωνιακούς. Δεν μπορείτε, βέβαια. Το βγάλατε από την υπερφορολόγηση. Από το γεγονός ότι δεν έχετε δώσει 300.000 στην Νέα Δημοκρατία. Ότι αν φωνάζετε και διακόπτετε είναι καλύτερα. Κύριε Λαζαρίδη, δεν σας διακόψα. Απαντήσω, κύριε Λαζαρίδη. Λέω λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Λαζαρίδη. Πείτε να εκτεθείτε κι άλλο. Εντάξει. Αφήστε με. Παιδιά, αφήστε δεν μπορείτε να πάω στους εμπόρους. Όχι, εγώ μπορώ. Αλλά ωραία, αφήστε απαντήστε. Με, αφήστε με να εκτεθώ με ησυχία και όχι με διακοπές. Ελάτε, κύριε Λαζαρίδη. Σας αφήνω σε ησυχία. Λέω λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Λαζαρίδη έλεγε στην αρχή του χρόνου ότι δεν θα πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους και θα έχουμε κόφτη. Πετύχαμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Είμαστε όμως σε μία φάση. Πώς? Λοιπόν, πώς. Παιδιά, δεν βγάζει αυτό το πράγμα. Δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Πάμε εμπόρου. Εντάξει, πάμε εμπόριο. Δηλαδή αυτό είναι ο τρόπος. Την επόμενη φορά που θα πάρει ο κύριο Λαζαρίδη να διακόπτει. Κύριε Λαζαρίδη, αυτό είναι. Κύριε Ζαχαριάδη. Η μόνη δυσκολία που θα βρει είναι να διακρίνω τη φωνή ποιο με διέκοπτε. Απαντήστε, κύριε Λαζαρίδη. Άμα δεν με διακόπτουν, δεν θα πω. Άμα με διακόπτουν, υπάρχει και μια ευγένεια στο τραπέζι. Εγώ δεν θέλω να μιλάω πάνω στη φωνή του αλουνού. Απαντήστε, έχετε έρθει άπειρες φορές. Μα το ξέρω. Μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, γιατί δεν μειώσατε τους φόρους? Λέμε στο ερώτημά μου. Λέμε όχι στο Λαζαρίδη, σε μένα. Λέμε λοιπόν. Γιατί δεν μειώσατε τους φόρους? Λέμε λοιπόν. Ναι, γιατί δεν μειώσατε τους φόρους? Ότι ο λόγος για τον οποίο έχουμε υψηλή φορολογία είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις ξόδευαν παραπάνω από αυτά τα οποία είχε δυνατότητα ο προϋπολογισμός και δημιουργήθηκαν ελλείμματα και χρέη. Εμείς προσπαθούμε να ισορροπήσουμε την οικονομία. Και με την ανάκαμψη της οικονομίας και την παραγωγή νέου πλούτου έχουμε δύο στόχους. Πότε περίπου? Ο ένας στόχος, ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά, είναι να αρχίσουμε στον επόμενο προϋπολογισμό να μειώνουμε φόρους και υπάρχει. Αφού του αυξάνει το 20 του φόρου, κόβει το φορολόγητο. Ακούστε με, δουλεύει τώρα. Υπάρχει. Ένα με κοροϊδεύει τώρα. Όχι, δεν κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει τώρα. Το 20 δεν είπε μειώνω το φορολόγητο. Από τα 10.000 στα 5. Υπάρχουν. Κάνω λάθο. Μιλάτε, μιλήστε λιγάκι, ρε παιδιά. Τσακάρι, τι έπατε. Να μιλήσει για κανένα. Να μιλήσει για κανένα. Να μιλήσει για κανένα. Να μιλήσει για κανένα. Το 20 δεν μειώνει το φορολόγητο. Τι μου λε το μειώσει φόρο το 10. Κύριε Αυτιά, μπορώ να μιλήσω, να πω. Μα που με κοροϊδεύει. Όχι, δεν κοροϊδεύω κανένα. Υπάρχει μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 29 στο 26%. Ψηφισμένο μέτρο στα αντίμετρα του 19 και του 20. Το χαμήλωμα του φόρου στα φυσικά πρόσωπα από το 22 στα 20%, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και με την διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τη χρήση του πλαστικού χρήματος θα κάνουμε και περαιτέρω παρεμβάσεις. Και το 20 αφήστε με λοιπόν, αφήστε με. Δεν μπορώ να ρωτήσω. 5,1 δις φόρους φέρνετε το 19 και το 20, κύριε Ζαχαριάδη. Αυξάνεται. Έχει δίκιο να σας λέει ο κύριος Αυτιάς ότι μας κοροϊδεύετε. Ο κύριος Αυτιάς
λέω. Είναι ρωτάω, ρε παιδιά, ως πολίτης. Τόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε να λέτε πολλά. Πάμε, φτιάξατε. Βαρέθηκε, είναι ποιος δεν βαρέθηκε. Φτιάξατε τη γενιά των 350 ευρώ. Κρατώ, κυρία Γκρίνα. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Εμείς φτιάξαμε. Η Ελλάδα ιδρύθηκε το 2015. Τριών ετών είστε δηλαδή. Τριών ετών είστε. Τρία χρόνια κυβερνάτε, κύριε Ζαχαριάδη. Σας παρακαλώ πολύ. Χρεοκοπήσανε τη χώρα και μιλάνε κιόλας. Φτάσαμε 10 χρόνια, είμαστε σε κρίση. Δεν υπήρχε κράτος. Όταν ήσασταν δεν υπήρχε δημόσια δίκη, δεν υπήρχε φορολογικό σύστημα. Και μιλάνε. Εμείς χρεοκοπήσαμε τη χώρα, ο Τσίπρας το έκανε κι αυτό. Αντιπολίτευση, θα δώσαστε χέρι βοηθείας ποτέ. Η αντιπολίτευση κυβερνάει τη χώρα. Ξεχάσατε ότι είπα η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα χάθηκε, θα σας πω εγώ. Λοιπόν, πάμε στο εμβόλιο. Μάμα, θέλετε να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους. Πάμε και να δούμε ποιος έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτή. Ο Τσίπρας τη χρεοκόπησε. Πάμε και το Αθήνας, παιδιά, δεν βγαίνει.